Την πόρτα του εισαγγελέα πέρασε σήμερα το μεσημέρι η 40χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται τη Δευτέρα να ψέκασε με σπρέι μαθητές, καθώς και ένας μαθητής 18 ετών, ο οποίος κατηγορείται για εξύβριση από την γυναίκα. Το περιστατικό, ωστόσο, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Αλφα Λιμαία Αχαΐας, η οποία απευθύνει έκκληση σε όλους τους αρμοδίους, ζητώντας να υπάρξει φύλαξη στα σχολεία για να αποτραπούν χειρότερες καταστάσεις. Κάνουμε έκκληση προς τον Υπουργό Παιδείας, προς οποιονδήποτε είναι υπεύθυνος. Άμεσα δώστε λύση, προσλάβετε κόσμο, διαφυλάχτε τα σχολεία μας. Τα μέλη της ΕΛΜΕ καταδικάζουν το περιστατικό και ζητούν την ενίσχυση της φύλαξης στα σχολεία. Ουσιαστικά καταδικάζουμε το γεγονός. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει περιστατικό μέσα στη σχολεία. Δυστυχώς είναι η πολλωστή φορά που συνέβη φέτος κάποιο περιστατικό. Βέβαια αυτό ήταν το χειρότερο. Διότι εδώ μιλάμε για χρήση όπλου, γιατί το σπρέι πιπεριού είναι οπλοχρησία κανονική. Είναι πράξη εγκληματική. Αυτό που καταγγείλαμε με την ανακοίνωσή μας και επιτέλους κάποιος πρέπει να ακούσει, είναι ότι τα σχολεία μας είναι εντελώς αφύλαχτα. Οι μαθητές μας, η εκπαιδευτική κοινότητα, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, ακόμη και οι γονείς, όλοι όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτά τα σχολεία, κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή από τον οποιοδήποτε, ο οποίος μπορεί να παρισφρήσει εντός του σχολικού χώρου και να δημιουργήσει άσχημες καταστάσεις.